Λοιπόν, έχουμε ντεμπούτο με νίκη στον Ολυμπιακό. Είστε μερικές μέρες μόνο στην ομάδα. Είπατε κάτι συγκεκριμένο στα παιδιά για σήμερα, μέχρι και προέρχονται από δύσκολα αποτελέσματα? Αυτό που κοίταξε ήταν στον όσο λίγο την ψυχολογία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση βαθμολογική θέση αντάξια τις ποιότητες των ποδοσφαιριστών. Δουλέψαμε σε κάποια κομμάτια τις τακτικές που ξέραμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Είχαμε και τύχη και το αποτέλεσμα. Θεωρείτε ήταν ένα δικαίωμα το αποτέλεσμα η νίκη? Ανάλογα τις προσπάθειες που κάναμε, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι και η Κηφισιά δεν θα δικαιούται ένα γκολ. Πιστεύω ότι και αυτή ήταν, μας πίεσε αρκετά. Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας, όπως την είχαν και αυτοί σε κανένα δύο αντιπιθέσεις που κάναμε. Το ποδόσφαιρο γενικά δεν είναι δικαίωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα με δικό σου γκολ σε μια δύσκολη έδρα. Πες μας δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, για την απόδοση της ομάδας και τη δικιά σου. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Δεν έχουμε λειτουργήσει όπως θα έπρεπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαμε κάποιες αλλαγές στο προπονητών, είχαμε κάποια θέματα διοικητικά τα οποία πρέπει να λυθούν. Μας είχαν επηρεάσει όλα αυτά λίγο. Διορθώθηκαν κάποια πράγματα. Ήρθε ο καινούριος προπονητής. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το πλάνο αυτό που δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Δύσκολη έδρα, μια πολύ δύσκολη ομάδα. Ένα τρίποντο το οποίο μας δίνει πολύ μεγάλη ανάσα βαθμολογική πρώτον, δεύτερον ψυχολογία και τρίτον αρχίζουμε να νιώθουμε πιο καλά μέσα στο γήπεδο. Είναι μακρύ το πρωτάθλημα. Δεν θα μείνουμε εκεί. Ήταν οι τρεις βαθμοί, είναι για σήμερα η χαρά, ο ενθουσιασμός αυτός κτλ. Θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λειτουργούμε κάτω από άλλο καθεστώς, με καλύτερη αγωνιστική παρουσία και να ανατρέψουμε όλη αυτή τη δυσκολία που είχαμε στις πρώτες αγωνιστικές.